Το γεγονός πως η Ήπειρος έμεινε εκτός του κυβερνητικού σχεδιασμού για την υλοποίηση κάποιου εκ των βασικών της οδικών αξώνων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το Γιάννενα Κακαβιά, ή η σύνδεση της Πρέβεζας με έναν από τους αυτοκινητόδρομους δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την ΠΕΔ Ήπειρου. Έτσι, στη συνεδρίασή της, η ΠΕΔ επικαιροποίησε προηγούμενες αποφάσεις για την υλοποίηση των βασικών αξώνων, ασκώντας κριτική προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία και δευτερευόντως εμέσως προς την περιφέρεια Ήπειρου. Με το σκεπτικό, όπως αναφέρθηκε από δημάρχους μέλη της ΠΕΔ, ότι από κανέναν δεν ασκήθηκαν πιέσεις για να χρηματοδοτηθεί κάποιο από τα μεγάλα έργα υποδομής. Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη ώστε η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης των έργων μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα που εκείνη θα αποφασίσει. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Χρήστος Ντακαλέτσης, ενημέρωσε πως μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, εξουσιοδοτήθηκε να μεταφέρει την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα σύσκεψη με τον Υπουργό Υποδομών για το θέμα των οδικών αξώνων. Η πρόταση της ΠΕΔ Ήπειρου είναι να απευθυνθεί και επιστολή όλων των δημάρχων της Ήπειρου προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία θα τονίζεται η αναγκαιότητα συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των οδικών υποδομών της περιοχής. Δεν μπορούμε παρά να αναδεικνύουμε τις σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σήμερα για τις οδικές συνδέσεις στην Ήπειρο και μιλάμε κυρίως αφενός για τις οδικές συνδέσεις της Πρέβεζας, η οποία είναι η μόνη πόλη της Ήπειρου που δεν βλέπει ως σήμερα ούτε ένα χιλιόμετρο σύγχρονο αυτοκινητοδρόμο και εφετέρου βέβαια την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού μέχρι την Κακαβιά, έναν πολύπαθο δρόμο με μεγάλη ιστορία. Αναφερόμαστε λοιπόν στους εξής δρόμους. Γιάννενα Κακαβιά ως τμήμα του οδικού άξονα Αδριατικής Ιωνίου, που ξεκινά από την Ιταλία, διασχίζει την Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνη, Αλβανία και καταλήγει στην Ελλάδα. Είναι ενταγμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε, στα λεγόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η σύνδεση λοιπόν της Πρέβεζας με την Ιόνια, που αδικεί την Πρέβεζα ως προς τον εσωτερικό τουρισμό και την μετακίνηση χιλιάδων γιαννιωτών προς εκεί, και την σύνδεση βέβαια της Ιόνιας με τα Τσουμέρκα, η οποία υλοποιείται, και το παραλιακό μέτωπο Πρέβεζα, η Γουμενίτσα Μαυρομάτι, που εξ όσων γνωρίζω, η μόνη εξέλιξη που υπάρχει είναι η φάση της ολοκλήρωσης της μελέτης η Γουμενίτσα Μαυρομάτι. Ο κύριος Παπάς μπορεί να μας κομίσει περισσότερα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ένα σύγχρονο αποτελεσματικό, ασφαλές, πλήρες και συγκροτημένο δίκτυο μεταφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της ελεύθερης και νέας αγοράς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η κυβέρνηση ανακοινώνει έργα στην Βόρεια Ελλάδα, ως κάθε συνδέσεις της Εγνατίας Οδού και οδικά έργα όπως η παράκαψη της Χαλκίδας σε αιτήματα τοπικών κοινωνιών που χρονίζουν και σε καμιά περίπτωση δεν θέτω βέβαια ανταγωνιστικά ή τοπικιστικά. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αποτυπώσουμε την κατάσταση και να αφουκραζόμαστε τα τεκτενόμενα. Η ΠΕΔ πήρε αποφάσεις για τους οδικούς άξονες και επί της προηγούμενης διοίκησης στα τέλη του 2015 αλλά και τον Ιανουάριο του 2020, όταν είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τους Δήμους της Ήπειρου με άλλους συναδέλφους στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής με τη συμμετοχή του Υπουργού κ. Καραμαλή, του Υπουργού Υποδομών, με παρουσία φυσικά των τοπικών βουλευτών. Η επικίνδυνη, πάρα πολύ μεγάλη επικίνδυνη κατάσταση και ο φόρτος που θα έρθει σε σχέση με τον δρόμο αυτόν θα είναι πολύ μεγάλος. Άρα, σίγουρα ο παραλιακός δρόμος που ήδη είναι απολωτριωμένος, είναι στο πλάτος του μη διαγνυγμένος όλος, αλλά υφίσταται όριο απολωτρίωσης και με τους πόμους οι οποίοι μπορούν να σχεδιαστούν και μέσα από τα επικίνδυνα σημεία είχαμε τονίσει πού είναι αυτά. Θεωρώ ότι το παραλιακό τμήμα πρέπει άμεσα να εταχθεί σε κάποια πρόσκληση ανακατασκευής και ολοκλήρωση. Η περιφέρεια προχωράει σε ένα κόμβο τώρα δημοπράτησης στο ύψος της Λιγιάς, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, είναι όλος ο δρόμος. Οπότε όλοι διαπιστώνουμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν περιλαμβάνεται στην Ήπειρο κανένα έργο. Απολύτως κανένα έργο. Είναι όπως είπατε και εσείς, ο άξονας από τα Γιάννενα στην Κακαβιά, είναι ο άξονας από το λιμάνι προς το Τελωνείο Μαυρομάτιου, που θεωρώ ότι είναι θέματα πρώτα που αφορούν την πατρίδα, ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι εθνικοί λόγοι που επιβάλλουν να γίνουν αυτά τα δύο τα έργα. Και σε μια συνάντησή μου με τον Υπουργό Υποδομών, του είπα για τη σκοπιμότητα αυτών των δύο έργων. Είναι και το παραλιακό μέτωπο.